Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Social Spirit Greece. Είναι βράδυ Τρίτης, 22 Δεκεμβρίου 2020, τρεις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, και αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο podcast, η πρώτη εκπομπή σε μορφή podcast του Social Spirit Greece. Πριν συνεχίσουμε και μιλήσουμε για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε, θα ήθελα να σας πω ότι το Social Spirit Greece σαν ιδέα ξεκίνησε ως ένα blog, προχώρησε ως κανάλι στο YouTube και τώρα, έπειτα από συζητήσεις και περισσότερο ως πρόταση, ως ιδέα πολύ αγαπημένης φίλης και πολύτιμης ακτιβίστριας και επιστήμονος, η οποία δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά της δημοσίως, θα τη ρωτήσω, αν δεχτεί θα το ανακοινώσω, η οποία είναι στην ουσία η μέντορας μου σε αυτό το ταξίδι στον ακτιβισμό και στην αφύπνιση για τα δικαιώματα των ζώων και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ήρθε λοιπόν το podcast ως ιδέα να συμπληρώσει μία πορεία, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν από εδώ και πέρα θα μπορείτε να ακούτε αυτές τις εκπομπές είτε με τη μορφή βίντεο στο κανάλι στο YouTube είτε σε κάποια πλατφόρμα όπως το Spotify. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε και ως πρώτη απόπειρα στο podcast θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και περιεκτικός, είναι το τι γιορτάζουμε τελικά τα Χριστούγεννα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το τι δεν γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες ιδέες, αντιρρήσεις, αμφισβητήσεις σχετικά με το αν τα Χριστούγεννα όπως τα γιορτάζουμε, το χρόνο που γιορτάζουμε είναι μια χριστιανική γιορτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συγκεκριμένη ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου εορτάζονταν, λατρεύονταν κάποιες θεότητες όπως ο Sol Invictus στη Ρώμη, τα Σατουρνάλια κτλ. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω. Γεγονός είναι ότι όταν μια νέα θρησκεία γεννιέται, προχωρά, εξελίσσεται, καθιερώνεται σε μία κοινωνία, δεν έχει μία πορεία συγκεκριμένη, μία πορεία η οποία έχει σχέση με μία αυτοτέλεια στο βαθμό του ότι θα ξεκινήσει και θα προχωρήσει εντελώς ανώθευτη από πλευρά πολιτισμική, κοινωνιολογική κτλ. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στον πολιτισμό, δεν υπάρχει παρθενογένεση στην κοινωνία, και ας μην ξεχνάμε ότι οι θρησκείες είναι πολιτισμικές και κοινωνικές ανθρώπινες κατασκευές. Άλλο πράγμα είναι η θεϊκή αποκάλυψη η οποία εναπόκειται στην προσωπική πίστη και πεποίθηση του κάθε ανθρώπου, και άλλο είναι αντικειμενικά και επιστημονικά μία θρησκεία ως οργανωμένη θρησκεία και γενικότερα το θρησκευτικό φαινόμενο. Κάθε λοιπόν οργανωμένη θρησκεία έχει κάποιες ρίζες, κάποιες πηγές. Για παράδειγμα, οι ινδικές θρησκείες, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Τζαϊνισμός, ο Σικισμός προέρχονται από τις αρχαίες ινδικές θρησκευτικές παραδόσεις, και ο Χριστιανισμός, ας μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε ως ένα Ιουδαϊκό μεσιανικό αποκαλυπτικό κίνημα. Η μήτρα του είναι ο Ιουδαϊσμός. Κάπως έτσι, όταν μια νέα θρησκεία φτάνει σε έναν νέο τόπο, σε έναν τόπο μάλιστα στον οποίο δεν αποτελεί τόπο γέννησής της, ο Χριστιανισμός δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, δεν ξεκίνησε από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, ξεκίνησε από τη σημερινή Παλαιστίνη, από τον αρχαίο Ιουδαϊκό κόσμο. Μία παραφιάδα του Ιουδαϊσμού είναι στην ουσία. Άσχετα πως εξελίχθηκε αργότερα και πως ξεχώρισε ως μία ξεχωριστή θρησκεία, η οποία βέβαια συγγενεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Ιουδαϊσμό γιατί από εκεί προέρχεται.
Φτάνοντας λοιπόν μία θρησκεία, ένα θρησκευτικό κίνημα σε έναν τόπο, είναι λογικό να υιοθετήσει ήθη και έθιμα της περιοχής στην οποία πλέον δραστηριοποιείται. Είναι λοιπόν πολύ φυσιολογικό οι πληθυσμοί οι οποίοι μένουν σε μία χώρα, σε μία περιοχή, να υιοθετήσουν τη νέα θρησκεία, αλλά να κρατήσουν και κάποια ήθη και έθιμά τους. Και προσωπικά δεν το θεωρώ κάτι το μεμπτό, ας πούμε κάτι το κακό, μια νέα θρησκευτική οργάνωση να κρατήσει κάποια έθιμα. Ας πούμε, πόσοι από εμάς ξέρουν ότι το νηφικό που φορούν οι γυναίκες στο γάμο, στο θρησκευτικό γάμο, δεν είναι χριστιανικό έθιμο. Είναι κατάλοιπο των αρχαιοελληνικών γαμήλιων τελετών. Ή τα κουφέτα που μοιράζονται, ή το ρύζι που πετάμε στους νεόνυφους κατά την τέλεση του θρησκευτικού γάμου, είναι κατάλοιπο αντίστοιχης τελετής στους αρχαιοελληνικούς γάμους, όπου πετούσαν στο ζεύγος ξηρούς καρπούς και καρπούς της γης γενικότερα, ως ένα σύμβολο ευλογίας, ως ένα σύμβολο κονιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά έθιμα έχουν μείνει. Τώρα, γιατί επελέγει ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου? Ναι, δεν αποκλείεται το γεγονός ότι επειδή ήθελαν οι χριστιανοί να επισκιαστεί κατά έναν τρόπο ο εορτασμός του Sol Invictus, να καθιερώθηκε αυτή η ημερομηνία, παρόλο που ξέρουμε ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε Άνοιξε. Το επόμενο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξουμε στο τι δεν γιορτάζουμε στα Χριστούγεννα είναι όλο αυτό το φαινόμενο που παρατηρούμε εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες, της δεκαετίας της πλασματικής οικονομικής ευμάρειας πριν από τη κρίση, πριν από την ύφεση στην οποία ουσιαστικά ζούμε τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι όλο αυτό το υπερκαταναλωτικό όργιο το οποίο λαμβάνει χώρα έναν-δύο μήνες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό καθ' αυτό ως καταναλωτισμός, προσωπική μου άποψη, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρνητικό. Δηλαδή να θέλει κάποιος να ψωνίσει, να θέλει κάποιος να ψωνίσει δώρα για τους αγαπημένους του. Αυτό καθ' αυτό δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το αρνητικό ή κάτι το οποίο αμαυρώνει τον εορτασμό. Από την άλλη όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε ποιο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον ζούμε. Ζούμε σε μια κοινωνική οργάνωση η οποία έχει συγκεκριμένο όνομα. Σε όλο τον κόσμο αυτό το όνομα χρησιμοποιείται από όλους τους επιστήμονες και τους μελετητές χωρίς δισταγμό, και μόνο στην Ελλάδα έχει ένα αρνητικό πρόσημο και μια αρνητική αντιμετώπιση λόγω του ότι έχει φορτιστεί πολιτικά και κομματικά. Η κοινωνική οργάνωση στην οποία ζούμε διεθνώς και διεπιστημονικά ονομάζεται καπιταλιστική κοινωνική οργάνωση. Σε αυτή την κοινωνική οργάνωση ζούμε. Σε αυτό το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό σύστημα ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Είναι ένας όρος της πολιτικής οικονομίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής κοινωνιολογίας, ένας όρος ο οποίος σε όλο τον κόσμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς δισταγμό, και στην Ελλάδα, εάν κάποιος τολμήσει και τον προφέρει αυτό τον όρο, αμέσως χαρακτηρίζεται πολιτικά είτε ευνοϊκά είτε δυσμενός. Αυτή λοιπόν η κοινωνική οργάνωση, η οποία καθορίζει μεταξύ άλλων και την οικονομική δράση, έχει ως σκοπό το κέρδος. Δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί το κέρδος, θα χρησιμοποιηθεί το μάρκετινγκ, η διαφήμιση, θα δοθεί μία όθηση στην κατανάλωση και στην υπερκατανάλωση. Άρα λοιπόν όλο αυτό το εορταστικό κλίμα το οποίο δημιουργείται
είτε μέσα από τη διαφήμιση, είτε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε και από εμάς τους ίδιους, έχει σκοπό την κατανάλωση και στην ουσία την παραγωγή κέρδους για αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό, εάν ξεφύγει από κάποια όρια που ξεφεύγει, έχει άλλες παρενέργειες. Παρενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν, έχουν συνάφεια με ψυχολογικούς παράγοντες, έχουν συνάφεια με κοινωνικούς παράγοντες. Ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να θεωρηθούν η προσπάθεια καταπολέμησης μιας άσχημης ψυχολογικής κατάστασης, έως και της κατάθλιψης στην πορεία έχουν περιέλθει πάρα πολλοί άνθρωποι, ούτως ώστε μέσα από την κατανάλωση να επιτευχθεί μια εκτόνωση των αρνητικών συναισθημάτων. Αυτό βέβαια είναι πιο εύκολο σε εποχές που υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, η μη επίτευξη αυτού του σκοπού, η μη δυνατότητα δηλαδή κατανάλωσης, έχει άλλες συνέπειες ψυχολογικές, οι οποίες δυσχεραίνουν τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και από την άλλη, η κατανάλωση ή μη υλικών αγαθών, προϊόντων, οπωσδήποτε στην κοινωνική οργάνωση στην οποία ζούμε και με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και με τα πρότυπα τα οποία έχουμε και με τους σκοπούς τους οποίους βάζουμε στη ζωή μας, έχουν να κάνουν, αν όχι εντελώς, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, με αυτό που λέμε κοινωνική καταξίωση, ταξική ανέλυξη, κοινωνική αναγνώριση, κοινωνική καταξίωση, απόκτηση γοήτρου, επίτευξη της αποδοχής από τους άλλους και στην τελική μιας ανάδειξης και μιας απόκτησης αξίας ως ανθρώπινα όντα, την οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να την αποκτήσουμε ξοδεύοντας και αποκτώντας υλικά αγαθά τα οποία εμέσως ή αμέσως τα επιδεικνύουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο ενός εορτασμού, ενός θρησκευτικού εορτασμού, στην ουσία ένας από τους τρόπους εορτασμού, μία από τις κύριες δραστηριότητές μας, η οποία έχει να κάνει και με την κατανάλωση και με την αγορά προϊόντων και με τον τρόπο διασκέδασης, στην ουσία έχει έναν χαρακτήρα βαθιά υλοκρατικό. Δεν θα πω υλιστικό, γιατί υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση του όρου υλισμός, ο διαλεκτικός υλισμός βέβαια, και ως φιλοσοφία, ως τρόπο σκέψης, δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το καταναλωτικό όργιο και πανηγύρι το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια της οικονομικής ευμάρειας πριν την κρίση και όσοι μπορούν ακόμα να επιδίδονται σε αυτό κατά τη διάρκεια της κρίσης μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι μια υπερβολή την οποία θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε υλοκρατία, όχι υλισμό. Και πάλι δεν ξέρω αν ο όρος είναι δόκιμος. Στην ουσία έχουμε μια νέα μορφή, μια ιδιότυπη μορφή ειδωλολατρείας, λατρείας της ύλης. Γιατί στην Ιουδαιοχριστιανική παράδοση ο όρος ειδωλολατρεία δεν σημαίνει η λατρεία θεών. Άλλο ο πολυθεϊσμός ή ο αρχαίος παγανισμός και άλλο η ειδωλολατρεία. Η ειδωλολατρεία σημαίνει λατρεία των ειδώλων, λατρεία υλικών αντικειμένων. Το είδωλο δεν είναι η θεότητα. Το είδωλο είναι, πολύ αυθαίρετα θα το πω, η υλική απεικόνηση κάποιας αξίας, κάποιου απολύτου. Να το πω πιο απλά, στην ουσία μιλάμε για τοτεμισμό, μιλάμε για φετιχισμό. Ο υπερκαταναλωτισμός που έχει σκοπό την κοινωνική ανάδειξη και την απόκτηση γοήτρου, στην ουσία
πρόκειται για κάτι το οποίο γίνεται μέσω της απολυτοποίησης των αντικειμένων, της απολυτοποίησης των εμπορευμάτων, των προϊόντων, αυτό που είχε πει ο Μάρξ περί φετιχισμού του εμπορεύματος. Έχουμε λοιπόν τη δημιουργία μιας νέας θρησκευτικότητας, υλοκρατικής, υλικής θρησκευτικότητας, ειδωλολατρικής, τοτεμικής θρησκευτικότητας, μέσα στα πλαίσια μιας θρησκευτικής εορτής, η οποία ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά. Ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος διαμορφώνει αυτό που έχει καθιερωθεί σήμερα ως εορτασμός των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανικό χαρακτήρα της γιορτής, είναι το έθιμο, ας το πω έτσι, το οποίο το συναντούμε βέβαια και στον εορτασμό του Πάσχα. Είναι η σφαγή των ζώων, είναι αυτό το ολοκαύτωμα το οποίο συντελείται κάθε χρόνο, κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, όπως και κάθε Πάσχα, η σφαγή ζωντανών πλασμάτων, η σφαγή μη ανθρώπινων ζώων, με σκοπό να καταναλωθεί η τροφή στα λεγόμενα εορταστικά τραπέζια. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το ολοκαύτωμα, αυτή η γενοκτονία, αυτή η τραγωδία με μία γιορτή στην οποία στην ουσία έχουμε την ανάμνηση της ενσάρκωσης του Θεού των χριστιανών, του Θεού της αγάπης? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναλύσω πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα λέγαμε ότι είναι τα Χριστούγεννα. Τι γιορτάζουμε λοιπόν τα Χριστούγεννα? Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της ενσάρκωσης του Θεού, όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος. Στη Δύση παρατηρούμε ότι, στο δυτικό χριστιανισμό δηλαδή, παρατηρούμε ότι τα Χριστούγεννα έχουν τη σπουδαιότερη θέση μέσα στον κύκλο των χριστιανικών εορτών. Στην Ανατολή την πρώτη θέση έχει η Ανάσταση. Πάρα πολύ σύντομα θα πω ότι υπάρχει ο θρύλος, το παραμύθι αν θέλετε, το ανέκδοτο, ότι σε κάποιο παγκόσμιο συνέδριο χριστιανών θεολόγων οι δυτικοί θεολόγοι κόπτονταν ότι η σπουδαιότερη γιορτή είναι τα Χριστούγεννα, γιατί αν δεν υπήρχε η γέννηση του Χριστού δεν θα είχαμε και την Ανάσταση. Και τότε τους απάντησαν οι Ανατολικοί ότι ναι, καλά τα λέτε, αλλά αν δεν υπήρχε και η Ανάσταση δεν θα είχε νόημα η γέννηση, δεν θα ήταν κάτι το σπουδαίο, θα ήταν ακόμα μία γέννηση. Η ενσάρκωση του Θεού θεωρείται ότι ήταν ένα προαιώνιο σχέδιο του Θεού, ο οποίος ήθελε κάποια στιγμή να ενωθεί με τη δημιουργία. Ο Δημιουργός ήθελε να ενωθεί με τη δημιουργία. Όπως λόγω της αγάπης του δημιούργησε τον κόσμο ο Θεός, επειδή όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν λέει ότι ο Θεός έχει αγάπη, λέει ο Θεός είναι αγάπη. Από αγάπη λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο. Και από αγάπη ήθελε να ενωθεί μαζί του. Πώς θα μπορούσε να ενωθεί? Λαμβάνοντας ο ίδιος τη φύση, λαμβάνοντας, επιλέγοντας να λάβει την ανθρώπινη φύση. Γιατί έτσι ήθελε. Θα μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε φύση ήθελε. Διάλεξε εκείνος για τους δικούς του λόγους να λάβει την ανθρώπινη φύση. Αυτό το οποίο λέμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο Χριστός γεννήθηκε στη γη για να μας σώσει από την αμαρτία ή για να μας σώσει από το περπατορικό αμάρτημα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ότι δεν έγινε γι' αυτό, αλλά έγινε και γι' αυτό. Εάν πούμε ότι έγινε μόνο γι' αυτό το λόγο, τότε ο Θεός, σύμφωνα με τη λογική μας, υποτάσσεται σε μία ανθρώπινη αναγκαιότητα. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνουμε, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, με τη χριστιανική πίστη, δεν στέκει. Ο Θεός λοιπόν γεννήθηκε ως άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός ιστορικά
είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Υιός, ο οποίος όμως μέσα του περιέχει όλη τη θεότητα και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, γεννήθηκε όπως και εμείς, περπάτησε, σε αυτόν τον κόσμο έζησε, χάρηκε, λυπήθηκε, πόνεσε, απογοητεύτηκε, στεναχωρέθηκε, στο τέλος θυσιάστηκε για όλη τη δημιουργία, όχι μόνο για μας. Ο ίδιος είπε ότι ανακαινίζω τον κόσμο, δεν είπε ανακαινίζω μόνο τον άνθρωπο. Καλό είναι να μην έχουμε αυτή την εγωιστική προοπτική, την σπεσιστική, την ανθρωποκεντρική αυτή άποψη ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σωθεί μόνο ο άνθρωπος. Έγινε για να σωθεί όλη η δημιουργία, να ανακαινιστεί, να αποκατασταθεί η δημιουργία. Και σε αυτή τη γιορτή εμείς διαλέγουμε από τη μία να επιδιδόμαστε σε ένα υπερκαταναλωτικό όργιο, σε μία υπερβολή, όσοι ακόμα από μας διαθέτουν αυτή την οικονομική δυνατότητα, οι περισσότεροι δεν έχουν, και λόγω ακριβώς του ότι δεν έχουν οι περισσότεροι αυτή την οικονομική δυνατότητα, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, υποφέρουν από κατάθλιψη, υποφέρουν από αρνητικά συναισθήματα, υποφέρουν από ματέωση, υποφέρουν από έλλειψη αυτοεκτίμησης και πιθανότατα να υποφέρουν από έλλειψη αποδοχής και θαυμασμού από τον περίγυρό τους μόνο και μόνο λόγω αυτού του γεγονότος, λόγω αυτής της αδυναμίας. Εδώ βλέπουμε μία νοοτροπία η οποία δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό, δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο θα λέγαμε ότι είναι η χριστιανική οπτική της ζωής, η χριστιανική κοσμοθεωρία. Από τη μία λοιπόν έχουμε όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία η οποία εξυπηρετεί απολύτως, αποκλειστικά και μόνο τον σκοπό της λειτουργίας και της ύπαρξης της καπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης. Έχουμε μία νέα ειδωλολατρία, ένα νέο τοτεμισμό, έναν φετιχισμό της ύλη του εμπορεύματος και όσων μπορούν τέλος πάντων να αποκτηθούν μέσα από αυτό. Και από την άλλη έχουμε ένα κανιβαλισμό, έχουμε μία γενοκτονία, έχουμε ένα ολοκαύτωμα ζώων, όχι ζώων, ζώων, αλλά και μη ανθρώπινων ζώων. Όχι απλώς για την τέρψη των ανθρώπινων ορέξεων, αλλά και για την αυταπάτη ενός εορτασμού, ο οποίος προκειμένου να είναι πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει ένα τραπέζι γεμάτο πτώματα, σάρκες, νεκρά ζώα, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι τιμούμε αυτή τη χριστιανική γιορτή. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ασχοληθούμε περισσότερο. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Μπορείτε να βρείτε σχετικά βίντεο στο κανάλι του Social Spirit Greece στο YouTube. Αυτή και οι επόμενες εκπομπές θα μεταδίδονται είτε από την πλατφόρμα του Spotify είτε ως βίντεο στο κανάλι του YouTube, και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας γνώμη, τις δικές σας απόψεις, την κριτική σας, ούτως ώστε μαζί να γίνουμε πλουσιότεροι σε γνώσεις και, γιατί όχι, να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε όλοι μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, για το χρόνο που αφιερώσατε να με ακούσετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να συζητήσουμε αυτά τα οποία λέμε, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλετε να πούμε, και να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, με όλη μου την αγάπη, να περάσετε πολύ όμορφα με τα δικά σας πλάσματα, ανθρώπινα και μη, και κάποια στιγμή να μην αργήσει ο καιρός
που θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα αληθινά και χριστιανικά, χωρίς να έχει θυσιαστεί κανένα ζωντανό πλάσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αντάμωση. Καλά Χριστούγεννα να έχετε.